Χρόνια πολλά σε Δημήτρης για χθες. Καλά λέει, Δημήτρης. Δημητρούλες. Δημητρούλες. Αύριο μεγάλη εθνική γιορτή. Παρέλαση. Κόσμος. Ψηλέτη. Σημαάκια. Κάγκελα. Κάγκελα. Θυμούμε τις παραδόσεις, τις παροδίες. Πράγματα. Ναι, εντάξει, γενικώς. Και τρίτον και καλύτερο. Και τράνι. Για συνομιλία χρειάζεται γιατί βάζουν και. Όταν μιλάω, δεν έχω. Συγγνώμη κιόλα. Τρίτον και καλύτερο, τιμούμε τα έθιμα, του πολέμου που είχαν πολεμήσει, το αίμα που είχαν χύσει οι υπογόνοι μα και μέσα από την καρδιά μα του τιμούμε και του αγαπούμε. Και ήθελα να πω ότι όπως παίζουμε εμείς την παράδοση, ο καθένας την παράδοση, την κάθε παράδοση του, το κάθε μεράκι του, για τα νέα παιδιά που να βλέπουν και να αποχωρούν και να μαθαίνουν, που όπως ο δάσκαλος εδώ, ο κ. Κλάδος, ο βετεράνος της παράδοσης, της παράδοσης, το όνομα Αθήνα, το όνομα Κρήτη, το όνομα όλη τη Ελλάδο και του Ντουμπάι. Του Ντουμπάι. Και ευχόμαστε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ μέσα από την καρδιά μου κοιτάζουμε πάντα να σας διασκεδάζουμε, να σας δίνουμε χαρά από τους πόνους, από τις πίκρες που τα έχουν κάνει θάλασσα οι πολιτικές και ευχόμαστε να έχουμε την υγειά μας, να περνάμε καλά, να προχωράμε, να αγαπάμε τους γονείς μας, τους φίλους μας, τις παρέες μας, όπως να μας αγαπούν και αυτοί. Αν μπει και πέρα μας πει και το δύο λόγια, ο βετεράνος της κρατικής παράδοσης, ο Μανώλης Κλάδος. Καλησπέρα σας. Εγώ θα βάλω ένα μικρό χαλικάκι στον τοίχο που έκτισε με ο Μανούς σας. Είπε για τα παιδιά που σκοτωθήκαν τους ήρωες του 40. Σήμερα η πολιτική μας Μανούσο, και ακούει και ο Πόλος, το λέει ότι εσείς ξέρετε πιο πολλά. Δεν τιμάνε τους ήρωες αυτούς. Τιμάνε τα παιδιά που κάνουν φασαρίες στα κόμματα, π.χ. ο Φίσας. Αυτού θα κάνουν άγαλμα. Τα παιδιά τα δικά μας περάσανε στο περιθώριο. Έτσι, εγώ, όταν οι ήρωες σήμερα δεν κάνουν. Όταν λέω υπογόνοι μας εννοούμε. Σωστές κουβέντες. Οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, τον πόλεμο, τώρα και που εμείς δεν προλάβαμε πόλεμο, το παλάβαμε άλλοι τον πόλεμο. Όπως εσείς που είχατε προλάβει και εσείς πόλεμος, που είχαν, όπως είμαι και με πατέρας μου, τα φρονάκια. Πρόλαβα αίματα στα ρούχα από τον πόλεμο. Και τρύπες από τα ρούχα του τα είχαν τυπήσει σφαίρες και γλιτώσανε. Έτσι. Εργαζόσα μια φορά ένα και ήταν το σακάκι του από πίσω γεμάτο τρύπες και σφαίρες του κάψανε την πλάτη κατάλαβα. Αυτός είναι αφανής ήρωας. Κάτι φύσες όμως τους κάνουν ήρωες γιατί πολεμάνε με το κόμμα. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς. Εξεχάσαμε την πατρίδα και κάνουν το κόμμα. Τι θα μας κάνει το κόμμα. Γι' αυτό και εμείς. Και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Γι' αυτό και εμείς πολεμάμε να αγαπάμε, να πιστεύουμε, να σεβόμαστε πάντα την παράδοση. Εμείς πολεμάμε με τις χορδές. Μπράβο, με τη μουσική. Έτσι. Τη μουσική. Γι' αυτό δίνουμε το μεράκι, τη χαρά. Και να μας πει και λίγα εδώ λόγια. Και ο Αντώνης. Η μουσική είναι ο Αντώνης ο Φλιτζάνης. Τι να πω. Θα συγκεντρώσει. Θα συγκεντρώσει. Όχι, έτσι, κάτι όχι. Πες και εσύ, τώρα για αύριο μέρα που είναι μεγάλη μέρα, το ένα και το άλλο, πες και εσύ τέτοια πράγματα. Για τα καλά με πού είναι ο κόσμος, το καλά που ταξιδεύει, στα καλά που τα ξέρεις. Που έχει ζέστη, που έχει κρύο, που έχει αγώνες. Οι ψαράδες που ταξιδεύουν και βγάζουν ψάρια. Εντάξει. Δεν έχει τρία λόγια κι εσύ. Το έβασμα από την αρχή του στην Αγρέπη. Ποιο? Το έβασμα. Από εμάς, μέσα από την καρδιά μας, ευχόμαστε ένα χρόνια πολλά. Μεγάλο. Σε όλους. Μεγάλο. Έτσι. Πάμε λίγο δάσκαλε. Πάμε. Πώς θα ξεκινήσουμε. Ένα αυτοκίνητο εμποδίζει, πάμε. Όχι, δεν εμποδίζει, αφού οι άνθρωποι δεν πάνε, βγαίνουν έξω τώρα. Τώρα είναι κρύο, δεν βγαίνουν. Και λεφτά δεν έχουν. Και λεφτά είναι δίπλα στην αρμονία του. Διασκεδάσαμε από εδώ. Ναι. Την έχω ξαναπεί αυτή τη μαντινάδα και θα ξαναπώ πάλι. Ανάθεμα πολιτική που είπατε με αγάπη. Άλλο την έχει πολύ και άλλο γλακά να πάθει. Ευχαριστώ. Περιορίστηκε πολύ, ζωή.